Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ παραδέχτηκε την ήττα του με τους Ιρλανδούς να απορρίπτουν τις προτινόμενες από την κυβέρνηση συνταγματικές αλλαγές που αφορούν τη σύνθεση της οικογένειας και τον περιορισμό της ζωής των γυναικών εντός σπιτιού, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της καταμέτρησης του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε στις 8 Μαρτίου, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Επιθυμία του Πρωθυπουργού ήταν να διαγράφουν από το Σύνταγμα κάποιες πολύ παλιωμοδίτικες και σεξιστικές αναφορές για τις γυναίκες. Πρόκειται για το άρθρο 41 του Ιρλανδικού Συντάγματος που γράφτηκε το 1937. Πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι η διατύπωση των αλλαγών δεν ήταν καλά μελετημένη, με τους ψηφοφόρους να δηλώνουν ότι είχαν μπερδευτεί από τις ερωτήσεις. Η συμμετοχή σε κάποιες περιοχές έφτασε το 50%, ενώ σε άλλες δεν ξεπέρασε το 30%. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τον ορισμό της οικογένειας και πρότεινε να διευρυνθεί πέρα του ορισμού που βασίζεται στο γάμο. Η δεύτερη ερώτηση προτείνει να απαλληφθεί μια ξεπερασμένη αναφορά στο ρόλο των γυναικών στο σπίτι.